Γεια σας φίλε και φίλοι, αυτό είναι το δελτίο ειδήσεων του Omnia TV στις 2. Παγκόσμια θα είναι οι κινητοποίηση 15 Οκτωβρίου σε απάντηση στο ανώνυμο κάλεσμα για ημέρα δράση για την παγκόσμια αλλαγή. Κινητοποίησεις προγραμματίζονται στη Βόρεια και Λατινική Αμερική, την Αφρική, την Αυστραλία και την Ευρώπη. Στο Λονδίνο προγραμματίζεται κατάληψη του χρηματιστηρίου. Εκπρόσωπο του χρηματιστηρίου δήλωσε ότι γνωρίζει για την κινητοποίηση, αλλά αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε άλλο σχόλιο. Συγκεντρώσει οργανώνονται συνολικά με τα ως τώρα στοιχεία σε περίπου 719 πόλεις σε 71 χώρες. Ο διαδικτυακός τόπος με το κάλεσμα ενωμένη για την παγκόσμια αλλαγή 15october.net παρουσιάζει έναν χάρτη με τις κινητοποιήσεις που είναι προγραμματισμένες στη συγκεκριμένη μέρα. Αποδηλώσεις της διοίκησης της ΔΕΗ ΑΕ Προκύπτει ότι η επιχείρηση έχει προχωρήσει στην ανάθεση τη έκδοση λογαριασμών σε ιδιωτικέ εταιρείε, προκειμένου να παρακάμψει την κατάληψη του κέντρου έκδοση λογαριασμών από εργαζόμενου. Η κατάληψη ξεκίνησε χθε το απόγευμα με τη συμπαράσταση κόσμου από τη Συνέλευση Συντάγματο, τι επιτροπέ Δεν Πληρώνω, του εργαζόμενου του Δήμου και άλλου και συνεχίζεται έω και αυτή την ώρα. Ο Υφυπουργό Εσωτερικών Πάρη Κουκουλόπουλο δήλωσε σε τηλεπαράθυρο ότι θα χρησιμοποιηθούν ιδιωτικέ εταιρείε για την αποκομιδή των σκουπιδιών, καθώ συνεχίζονται οι κινητοποιήσει των εργαζομένων στου Δήμου. Δήλωσε επίση ότι παρόλο που οι εργαζόμενοι δεν πραγματοποιούν απεργία αλλά κατάληψη, ενδέχεται να μην πληρωθούν. Περιστατικά λιποθυμία μικρών μαθητών από ασιτία σε σχολεία τη Πρωτεύουσα αποκάλυψε ο Σύλλογο Δασκάλων τη Αθήνα. Όπω δήλωσε ο πρόεδρο του Συλλόγου, Δημήτρη Μαριόλη, η σχολική κοινότητα ενό από τα δημοτικά που είδαν του μαθητέ του να λυγίζουν από πείνα, θρύνησε πρόσφατα για τον πατέρα μαθητή που δεν άντεξε το βρόχο τη ενέργεια και έδωσε τέλο στη ζωή του. Ήδη οι δάσκαλοι προέφησαν σε έκκληση προ του γονεί, ώστε όσοι μπορούν να στέλνουν μαζί με το κολατσό των παιδιών του και κάποιο συμπλήρωμα που να μπορούν να μοιράζονται οι μαθητέ μεταξύ του. Ο πρόεδρο τη Ιταλία αμφισβήτησε ευθέω την ομιλία τη κυβέρνηση Μπερλουσκόνη να εφαρμόσει τα σκληρά μέτρα λιτότητα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην Ιταλία. Παράλληλα, τα συνδικάτα τη Ιταλία προχωρούν σε κινητοποιήσει εναντίον των επαπειλούμενων πολιτικών λιτότητα, καθώ όπω ήδη αποδείχτηκε στην περίπτωση τη Ελλάδα και τη Πορτογαλία, αυτά θα οδηγήσουν σε βαθύτερη ύφεση. Ψήφο εμπιστοσύνη ζήτησε από το Ιταλικό Κοινοβούλιο ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, προειδοποιώντα για καταστροφική κρίση και πρόορε εκλογέ, αν η κυβέρνησή του ιτηθεί. Η ψηφοφορία αναμένεται να διεξαχθεί αύριο. 200 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρειαστούν για την ενίσχυση των τραπεζών στην Ευρώπη, εκτιμά η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, προκειμένου να είναι προστατευμένε από τυχόν μελλοντικέ κρίσει στι χρηματοπιστωτικέ αγορέ. Η Τραπεζική Ρυθμιστική Αρχή της Ευρώπης θέλει οι τράπεζες να ενισχύσουν τα κεφαλαιακά τους αποθέματα στο 9% με 10% των συλλογικών περιουσιακών τους στοιχείων, αφού αφαιρεθεί από αυτά η αξία των δανείων τους προς την Ελλάδα, τη Δημοκρατία της Ιλανδίας, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιταλία. Το κράτος του Ισραήλ προχώρησε σε συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την νομιμοποίηση των επικισμών σε παλαιστινιακά εδάφη. Οι επικισμοί έχουν κρυθεί επανειλημμένα παράνομοι και ότι παραβιάζουν το διεθνέ δίκαιο. Το State Department δήλωσε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι αντίθετε σε κάθε προσπάθεια νομιμοποίησης των επικισμών. Οι επικισμοί είναι συνήθω παράνομα συγκροτήματα κατοικιών πάνω σε οικόπεδα που ανήκουν νόμιμα σε Παλαιστινίου κατοίκου. Αυτέ ήταν οι ειδήσει του Omnia TV στι 2. Ευχαριστούμε πολύ που ήμασταν μαζί σα. Καλό σα απόγευμα.